Ο Βασίλη Λαμπρινό υπέγραψε τη σύμβαση για την άρση τη επικίνδυνοτητα και την αποκατάσταση του νεωτερικού ανοίγματο στη Χανιόπορτα. Με τι σχετικέ εργασίε να ξεκινούν άμεσα, ενώ στην περιοχή θα υπάρξει κυκλοφοριακή αναστάτωση. Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση για την άρση τη επικινδυνότητας του ανοίγματο στη Χανιόπορτα, νεωτερικού ανοίγματο όπω λέγεται, που τόσο καιρό τώρα με μεγάλη αγωνία περιμέναμε. Πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο του ενός έτους. αυτή η αποκατάσταση θα έχει επέλθει και θα έχει αρθεί όλο ο κίνδυνο για του διερχομένου. Αυτονόητα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε κυκλοφοριακέ προσαρμογέ ώστε να υλοποιηθεί το έργο ευχή έργων θα είναι να μην υπάρξει διακοπή τη κυκλοφορία, αλλά αυτά είναι ζητήματα που θα τα δούμε από κοινού με την εργοληπτική επιχείρηση. Στο νεωτερικό άνοιγμα τη Χανιόπορτα εντοπίζονται βλάβε που οφείλονται μεταξύ άλλων στη φυσιολογική φθορά των δομικών υλικών, αλλά και στα όμβρια ύδατα, τα οποία έχουν επιφέρει σοβαρή διάβρωση. Γιατί υπάρχουν φθορέ. Λόγω τη παρέλευση πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματο από την κατασκευή, είναι πάνω από 100 ετών και πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμόσουμε τη στατική μελέτη η οποία υλοποιήθηκε για την αποκατάσταση όλων των προβληματικών σημείων και την άρση των επικίνδυνοτήτων. Συνδέεται και με το έργο του ισόπιδου τμήματος των ενετικών τυχών, γιατί υπάρχει διέλευση πάνω από τη Χανιόπορτα. Όπως δήλωσε ο Βασίλης Λαμπρινός, πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος για την ευστάθεια με δομικών υλικών και για την ασφάλεια διερχόμενων πεζών και οχημάτων. Θα γυφθούν όλα τα μέτρα ασφαγίας. Ωστε να μην υπάρξει κανένα ατύχημα κατά τη διάρκεια εκτελέσεω του έργου εν ώψη τη υπισταμένη επικίνδυνοτητα. Το έργο προβλέπει εργασίε που αφορούν στην αποκατάσταση των βλαβών που εντοπίζονται εσωτερικά του τόξου του γεφυρώματο, όπου παρατηρείται πολύ έντονη υγρασία, διαρροή νερού και εγκάρσιε ρογμέ. Βλέπαμε υγρασίε μέσα στο θόλο, κάναμε διάφορε τομέ, εξκαφέ, ανάλυση μέσω ενό έμπειρου στατικού μηχανικού και καταλήξαμε σε μία πρόταση ενίσχυσης επί της ουσίας του ανοίγματο ώστε να μην έχουμε την παραμικρή επικινδυνότητα.